πάνω από 2.000 ευρώ προγράμματο για τι δικέ των ειδικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εξασφαλίζει οικονομίε κλίμακα, διευκολύνει την εφαρμογή προγραμμάτων και διαδικασιών βελτίωση τη ποιότητα των μεταγόμενων προϊόντων, βελτιώνει τι συνθήκε εργασία των κοινοτρόφων, πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδραιώνει την αμοιβαιότητα στην ηθική που διέκρινε τη συμπεριφορά των ανθρώπων με αυτά τα δύο υποσυστήματα του εκτρώματο παραγωγή που είναι τα ζώα και το υποσύστημα. Εξασφαλίζει την απαραίτητη οργάνωση των ποιμενικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ατομικό επίπεδο, δημιουργεί προϋποθέσεις λογικής δράσης, διασφαλίζει συνθήκες ορθολογικού χειρισμού των ζώων κατά την πλουριετή περίοδο. Ελαχιστοποίηση ο Χρήστο περιβάλλον και ο Ιδρυμαθιών, μεγιστοποιείται αποτελέσματα σε όρους ποιότητας των προϊόντων, κόστους παραγωγής, συνθηκών εργασίας και εισοδημάτων. Συμβάλλει στην επιβεβλημένη αξιοποίηση των μοσχοτόπων, όπου σημειώνεται ανατολική βόσκηση ω συνδυασμό υπερβόσκηση, εποχή και διάρκεια βόσκηση. Η συμβολή αυτή έχει μεγάλη σημασία να συνεπιμηθεί ότι ο μοσχοτόπο είναι σημαντικό φυσικό χώρο για την εγχωρία του οποίου πρέπει να προστατεύεται και να προάγει. Και δεύτερον, η σχέση μεταξύ τη λιμενική αποπροβατοτροφία και του φυσικού περιβάλλοντο, κυρίω τον ορεινό και ημιορεινό χώρο, είναι έντονα ανταγωνιστικέ. Τέλος, προσδιορίζει ευνοϊκές επιπτώσεις στην εξέλιξη της παραγωγής διαδικασίας. Για να έρθουμε να δούμε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ίδρυσης των οργανωμένων χώρων σε αυτό. Αναφέρονται στην οργάνωση των κοινοτρόφων σε επίπεδο ατομικό, στην οργάνωση των κοινοτρόφων σε ομάδες, στην κατάλληλη τεχνική υποστήριξη των κοινοτρόφων και στην ένταξη των οργανωμένων χώρων σε αυτό σε προγράμματα ανάπτυξη τη ευρύτερη περιοχή και να μπορέσει να φτιάξει ένα πραγματικά σωστό προδιαγραφό θυμιοστάσιο που θα εξασφαλίζει την καλή συντήρηση, διατήρηση των ζώων σε συνθήκε υγιεινή. Και βέβαια και από ανθρώπινε συνθήκε για του ίδιου του εκπροβατοτρόφου, δεδομένου ότι ένα οργανωμένο χώρο σταυρισμού θα έχει περίφραξη. Θα είναι ασφαλής η εγκατάσταση του μειοστασίου και τα λοιπά. Ευχαριστώ για την ανοχή σας και για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ πολύ για την εξήγησή σας και την παρουσία σας. Μας κάνατε πάσα στο τέλος στο επόμενο θεματικό κομμάτι που θα είναι τα επενδυτικά προγράμματα σε εξέλιξη για νέες εταιρείες για γεωργούς, την οτροφή και την ποιητική παραγωγή. Το τύπο της εκτασικής έχει μια φυσική εξέλιξη της βλάστησης της. Όταν παρεμβαίνει ο άνθρωπος και την καλλιεργεί την έκταση, έχουμε τεχνητή βλάστηση σε αυτή την περιοχή. Όταν την αφήσουμε την έκταση, τότε έχουμε την εξέλιξη η οποία οδηγεί στην κλίμακα. Συνήθως λοιπόν στις μεσογειακές περιοχές η εξέλιξη αυτή κλίμακα είναι ξυλώδης βλάστηση θαμνώδης. Άρα λοιπόν, την έκταση όταν που ήταν χωράφη, αν τα αφήσουμε ακαλλιεργητή, σε πρώτη φάση αναπτύσσει πόδι βλάστηση, φυσική πόδι βλάστηση, στη συνέχεια αρχίζουν και αναπτύσσονται ξυλώδη φυτά και σιγά σιγά κλείνει αυτή η έκταση, γίνεται θαμνότοπος και πλέον στην βασική νομοθεσία. Χαρακτηρίζεται όμως δασική ένταση και επίσης στην δασική νομοθεσία. Είναι και ο μπορεί να πει κάποια φορά στον πιθανό κόσμο που να πει σε σαΐ πέρα από το εάν αυτό με την προπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Εάν όμως μέσα σε αυτή την έκταση παραμένουν τα ζώα και κινούνται και την αξιοποιούν, τότε σε αυτή η έκταση παραμένει με πόδι βλάστηση. Μπορεί με την παρέμβαση του παραγωγού να παραμείνει με πόδι βλάστηση, που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση για την ανθρωπική χρήση, γιατί και η θαμπόδι βλάστηση δεν είναι άχρηστη, αλλά είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα. Η πόδι βλάστηση είναι πιο θρεπτική, να το πούμε έτσι απλά, για τα ζώα που έχει ο παραγωγός. Και ο Ροδοσταντίο, πού βρίσκει σαν κριτική, από όταν έρθει ο Ροδοσταντίο και σου λέει, έβαλα πέφτια και έφτια ελεύθερα. Παράδειγμα, η γενική να πούμε, έχει γίνει πέφτια, και ποιος είναι τυπό. Αυτά, όπως λέτε, δυστυχώς είναι το αποτέλεσμα κάποιων
μη συνδεδεμένων πολιτικών, πολιτικών δηλαδή που δεν είχαν σύνδεση μεταξύ τους, που είχαν σαν αποτέλεσμα μια έκταση που ήταν γεωργική και για κάποιο λόγο αφέθηκε να μην καλλιεργείται, να χαρακτηρίζεται ξαφνικά ως δασική. Σήμερα όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εκτάσεις οι οποίες είναι εντεταγμένες στο ΟΣΔΕ, ακόμα κι αν για κάποιο λόγο αναπτύξουν μια δασική βλάστηση, να μην χαρακτηρίζονται πλέον ως δασικές. Το πάνελ είναι από την εταιρεία Envitor Place Marketing Service and Exports. Είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με το σχεδιασμό και την προώθηση προϊόντων προς εξαγωγή. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα που θα μας αναπτύξει. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Βίκη Τέρπα, εκπροσωπώ την εταιρεία Envitor Place, στα ελληνικά λίγο από Ελλάδα. Είναι μια εταιρεία η οποία ειδικεύεται στο marketing, στο internet marketing και στις εξαγωγές και συνεργάζεται με λοιπές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι η προβολή προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών με τη χρήση του διαδικτύου. Θα ξεκινήσουμε να πούμε λίγα πράγματα για το marketing. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε λίγα πράγματα για το πώς μπορούμε να κάνουμε μια επιτυχημένη συσκευασία προϊόντος. Θα αναφερθούμε σε τρόπους προώθησης μέσω διαδικτύου και θα κλείσουμε μιλώντας για τα social media, για το Facebook και το LinkedIn για επιχειρήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι είναι το marketing? Το marketing είναι μία διαδικασία η οποία ουσιαστικά ενώνει το προϊόν με τον πελάτη. Αν ρωτήσετε 100 διαφορετικούς marketeers, θα πάρετε 100 διαφορετικές απαντήσεις. Εδώ όμως ο στόχος δεν είναι η ακαδημαϊκή γνώση. Επομένως, πρέπει να καταλαβαίνω τις ανάγκες των πελατών μου και να φτιάχνω ένα πλάνο προσφορών ή προϊόντων που να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες. Site. Γενικά, να σας πω ότι στο site καλό είναι να διαφοροποιούμαστε και να δίνουμε λίγο παραπάνω αξία σε εμάς, την εταιρεία μας και στο προϊόν μας. Για παράδειγμα, ένα site μιας εταιρείας που έχει ελαιόλαδο θα μπορούσε πέρα από συνταγές, γιατί βλέπω σε πάρα πολλές εταιρείες με τρόφιμα να δίνουν συνταγές και καλά κάνει, πέρα από συνταγές θα μπορούσε λιγάκι να το διαφοροποιήσει. Να βάλει ένα σεφ, για παράδειγμα, φωτογραφία ενός σεφ να δίνει συνταγή. Δεν είναι απαραίτητο σεφ να είναι γνωστός και να δίνει κάποιος 2-3 χιλιάδες ευρώ για να πάρει τη φωτογραφία του και τις συνταγές του. Μπορεί να βρει κάποιον νέο σεφ, αρκεί να είναι με τη στολή και να δώσει κάτι ιδιαίτερο στο site. Αυτό θα δώσει και ένα κύρος περισσότερο σε εσάς και μια διαφοροποίηση από όλα τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα. Έτσι. Κυρία Χαρδούρη τώρα, η συνάδελφος, ένας συνάδελφος λοιπόν μας, μελετητής, η οποία θα μας αναπτύξει και θα μας παρουσιάσει τι επενδυτικά προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη και τι νέες εταιρείες έχουμε για την πρωτογενή παραγωγή και την μεταποίηση. Το πρόγραμμα Leader που πρόκειται να η τέταρτη πρόσκληση πρόκειται να ανακοινωθεί άμεσα.